Μέσα σε 2 λεπτά κατάφεραν 4 δράστες να διαρρήξουν το υποκατάστημα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone στην οδό Ακροτηρίου τα ξημερώματα και να αρπάξουν συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιώντας το αγροτικό τους όχημα, έβαλαν όπισθεν και αφού ανέβηκαν στο πεζοδρόμιο, έπεσαν με φόρα πάνω στην βιτρίνα του καταστήματος, σπάζοντας το ρολό και την τζαμαρία. Από την κεντρική είσοδο. Ναι. Με την όπισθεν, ρίξανε όλη την τζαμαρία και το ρολό. Μπήκαν τα 3 άτομα μέσα. Με την τζαμαρία σπασμένη μπήκαν στο κατάστημα και βούτυξαν συνολικά 12 κινητά τηλέφωνα, ενώ κατευθύνθηκαν και στην ταμιακή μηχανή του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν κάτι. Τραβήξανε όλες τις συσκευές εδώ πέρα μπροστά στο πάνελ, 12 συσκευές. Πήγαν και στο ταμείο αυτό εκεί. Αλλά δεν πήραν τίποτα. Τίποτα δεν είχε. Ο ένας έμεινε μέσα αμάξι από ό,τι καταλαβαίνω ως οδηγός. Ναι. Και διήξε πόσο αυτό περίπου. Τίποτα, 2 λεπτά. 2 λεπτά. Μετά την κλοπή επιβιβάστηκαν στο όχημα και εξαφανίστηκαν. Οι ιδιοκτήτες ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Το περιστατικό έχει θορυβήσει τους καταστηματάρχες της περιοχής, ιδιαίτερα με τον τρόπο που οι δράστες μπήκαν στην επιχείρηση. Η ανησυχία μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα από την κλοπή στο κατάστημα της Vodafone είχε προηγηθεί η ληστεία και πάλι στην οδό Ακροτηρίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Αν μας δώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.